Τι εννοείτε? Α, πιο ωραίο φέτες, ε? Πιο εύκολο. Ναι, φέτες, μυροκόπη. Όχι τηγανητή, ψητό. Ναι, ψητό. Καλό! Εντάξει, κάνω τα ίδια. Αλλά δύο μέρες, όχι μια εβδομάδα, νομίζω δεν το βρω. Γιατί εγώ πονάει πάρα πολύ η κυρία μου. Γιατί ήταν βουσκωμένο σε μπαλόνι, δεν ξέρω τι έγινε. Νομίζω τέλος περίοδο. Αυτά πάντα έχει περίοδο και μετά πάνω. Just true. Troy. Kamu dapat resep ini dari mana? Internet, Pino. How many minutes? 10, 15. 10. Very fast. Okay. Sama apa? Oh ya, dia suka. Oh, ini salah apa ya? Pinocchio, you know what Pinocchio? Pinocchio bukan apa? Now the hey, ini ya sih, Rosie that is. Dried, yeah. Yeti, why you don't put like a fresh raisin? I can put raisin also. Raisins. Okay. I'll put fresh rodi to be because I have. After. Αυτή έχει μέσα. Καρότο. Όχι καρότο, όπως λένε, καμπάτ. Πινόκιο. Δεν είναι cabbage. Δεν έχεις ξαναφάει. Όχι, δεν ξέρω. Είναι σαν καλιά ίνια γένεια. Και σάβια, που κάνει. Later you taste. It's not, I don't think we have this in Indonesia. Ah, here. You buy here? Yeah. Okay. The Pinocchio. Mm-hmm. Yeah.
τρώει, δέκα. Εντάξει, κοίταξε, άμα κάθε μέρα τρώω πόσο ασχολείται. Ένα κιλό, 300 κιλά το χρόνο. Ένα κιλό, 300 κιλά το χρόνο. Λέει ότι... Όχι, λάθος. Αυτός 5-6 τόνες το χρόνο. Αλλά και πάλι πολύ είναι. Πάλι πολύ είναι. Πάλι πολύ είναι. Δίνω σε φίλους μου, λέει. Αλλά δίνεις, εντάξει, ναι. Σε φίλους και δίνω και... Έχω και μια ταβέρνα. Στην ταβέρνα που δίνω. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά ασχολείται αυτό το πράγμα, αυτά τα ψαράκια τα οποία είναι εύκολα το να μπορείς να τα διαχειριστείς. Η πέστροφα είναι πιο δύσκολη. Η πέστροφα, επειδή έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο, θέλει πολύ καθαρά νερά. Πάρα πολύ καθαρά νερά. Δεν θέλω να έχουμε μέσα φλόρι, τίποτα για να. Βέβαια υπάρχουν τα φίλτρα, αλλά λίγο να τις βρεις πέστροφες φλόρι. Ναι. Είναι δύσκολη στην... Είναι καλό ψάρι. Θεωρείται τα καλά ψάρια. Ναι, ναι. Αλλά έχει πάρα πολλά αγκάθια. Καθόλου. Αγκάθια. Δεν έχει αγκάθια. Είναι σαν πλαστικό το γράμμα, σε πλαστικό. Εγώ θυμάμαι η νεφέλη τρελαίνεται, αλλά μόνο που πρέπει να το καθαρίσω σαν τρελή. Τι είναι αυτό. Πέστροφα δεν έχει καθόλου. Δεν έχει. Το τραβάς έτσι, ένα κεντρικό και είναι σαν... πλάστικο, δεν είναι κοκαλά. Ανάλογα την πέστροφα, υπάρχει. Μάλλον. Ποταμίσια ή. Όχι, δεν υπάρχει μόνο ποταμίσια πέστροφα. Ποταμίσια, έτσι. Αλλά. Ή ηχθειοτροφείο. Ναι, ηχθειοτροφείο. Η original πέστροφα. Η οποία είναι με τις κόκκινες τις βούλες. Δηλαδή στο μέλο στο ποτάμι πάνω στο χωριό μου. Δεν τη βρίσκει την original πέστροφα. Δεν πουλιέται. Που έχει βάλει φωτογραφία που τρώτε στο. Υπέστροφα, ναι. Χωριό. Ναι, ναι. Υπέστροφα. Αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτό. Το θεωρώ εγώ το καλύτερο ψάρι. Α, πέστροφα. Όχι, αλλά δεν το βρίσκει. Εγώ με τον αδερφό μου, αν πάω να ψαρέψω στο μέλλον, να πιάσουμε 2-3 κιλά πέστροφα. Καλά, εγώ. Ναι, η επάρκεια. Αλλά είναι η ορίζα, λέει κάτι αυτό. Όχι η θεοτοφία. Η οποία αυτή δεν εκτρέπεται. Δεν είναι η αιχμαλώση. Όσο και, εντάξει, εμείς πολλούς τρόπους το συζητούμε. Και με το ψαλατούς από το πρώτο τότε, στην αίσθηση στο ποτάμι. Ναι, πολλά δύσκολα. Με δίχτυα, κάτι που καθιστά και άλλα. Και αυτό από εδώ. Κάτι από όχι, σαν πράγμα. Αλλά είναι, η ορίζα είναι από πεντανός τρόπος. Και πολύ, γιατί η πέστροφα είναι γένος των Σολομοειδών, από το Σολομό, είναι εξαδερφάκι. Έχουμε ωμέγα 3. Πού μπορούμε να αγοράσουμε καλά πέστροφα. Καλή πέστροφα. Καλή. Θα δω, θα δω. Δεν είναι και ο πλοφίου βέβαια, δεν υπάρχει. Τι στάζεις, δεν ξέρω. Κοίταξε δες. Μπιλάκια. Αυτή είναι στραγίδα. Η τροφή του είναι πολύ σημαντική. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα αρπακτικά ψάρια υπολείμματα από ζώα από αυτά που δεν τα κρύβουν και τα κάνουν. Αλλά για να είναι νόστιμη, κανονικά αυτός ο παραγωγός θα πρέπει να τη βγάλει 5 μέρες να μην την ταΐσει καθόλου. Αυτό το ψάρι που είπα εγώ στην Ενισία το αγοράμε. Το ξέρω. Αυτό πρέπει να κάνει, να μην φάει τίποτα για πόσες μέρες. Γιατί μετά μυρίζει, άμα τρώει κάτι. Μυρίζει. Ναι, αυτά μένουν και λίγο λάσπη. Δηλαδή αυτά είναι... Ναι, λάσπη, μυρίζει λάσπη. Αυτά τα ψάρια των ποταμών, το έλεγε ένας γιατρός, είναι πιο θερμικά από τις θάλασσες. Ναι, γιατί. Έχουν περισσότερα εξωτερικά. Σίγουρα. Έτσι, το βάζεις δύο μέρες, θα το καθαρίσεις και το πλένεις μετά. Θα το βάζεις δύο μέρες στην κατάψυξη και μετά θα το... Θα φέρνει να το δημιουργήσεις.